παραδίδεται αύριο το δυτικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, εξέλιξη η οποία δίνει ανάσα στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο σημείο. Στο κομμάτι το οποίο θα παραδοθεί σε δημόσια χρήση από αύριο αναδιαμορφωμένο και εδώ πρόκειται περίπου για την μισή από την πλατεία που τελειώνει με την φύτευσή της, η οποία ολοκληρώνεται τις ώρες αυτές. Θα αποδοθεί στους δημότες αύριο κάποια στιγμή μέσα στην μέρα, ούτως ώστε το δυτικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, που ήταν και ο πρώτος στόχος, για να επανέλθει ουσιαστικά η οικονομική δραστηριότητα των καταστημάτων που βρίσκονται πίσω μας υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα είμαστε έτοιμοι αύριο το πρωί μέσα στη μέρα. Σε αυτοψία στο εργοτάξιο της μεγαλύτερης πλατείας στην πόλη, από τη Δημοτική Αρχή, την Τεχνική Υπηρεσία και τον ανάδοχο εργολάβο, διαπιστώθηκε πως οι εργασίες εξελίσσονται με γορικούς ρυθμούς. Μετά από την παράδοση του δυτικού τμήματος, το βλέμμα πλέον στρέφεται στην πλατεία Καζαντζάκη, η οποία θα παραδοθεί μέσα στον Ιούλιο, και σειρά έχει το τμήμα έξω από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και η διασύνδεση της πλατείας με το πάρκο Γεωργιάδη. Η πλατεία Καζαντζάκη, η οποία ενοποιεί τον χώρο με το πάρκο Γεωργιάδη, θα παραδοθεί σε 2 εβδομάδες. Τα υπόλοιπα κομμάτια θα έρθουν μετά. Το επόμενο χρονοδιάγραμμα θα είναι μετά τις 20 Σεπτέμβρη, όπου ο εργολάβος, ο ανάδοχος του έργου, θα μπει στο τμήμα των καταστημάτων και μπροστά στην περιφέρεια Κρήτης. Και παράλληλα θα ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Νοέμβρη, που είναι το βασικό μας χρονοδιάγραμμα, το σύνολο της πλατείας Ελευθερίας. Ο λόγος για τον οποίο έχουν προβλεφθεί οι εργασίες με αυτή τη σειρά είναι η μέγιστη χρηστικότητα και η μικρότερη όχληση. Παράλληλα, αναμένεται να απομακρυνθούν οι πυλώνες φωτισμού, οι οποίοι είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπω τα προηγούμενα χρόνια από τους Ηρακλειώτες. Όπως ξεκαθαρίζει ο Δήμαρχος, τίθεται θέμα στατικότητας και η απομάκρυνσή τους είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Οι πυλώνες λοιπόν αυτοί θα απομακρυνθούν διότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας το οποίο δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το σύνολο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.